Πώς θα πας με τους τίτλους που λένε ο Γιώργος Αγγελόπουλος και το κορίτσι του, ενώ εσύ είναι κάτι που δεν έχεις παραδεχτεί, όμως οι τίτλοι γράφονται. Θέλεις να μιλήσουμε για τον άνθρωπο που έχεις στη ζωή σου? Με ποιον είσαι στη ζωή σου εσύ? Για αυτό το περιστατικό και το σχολιασμό που ακολούθησε, κλήθηκαν να απαντήσουν από το Σαβαμπίτζα και το περιοδικό Hello ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικός ο σχολιασμός, γιατί επρόκειτο για χιούμορ. Οποιοσδήποτε δει το βίντεο το αντιλαμβάνεται. Και εγώ και η δημοσιογράφος και ο άνθρωπος που ήταν δίπλα γελάσαμε. Μου έκαναν εντύπωση η απάντηση και η τοποθέτηση της Φέης και της Μπέτης. Νομίζω πως έχω αποδείξει ότι σέβομαι το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Δεν πειράζει αν το αστείο δεν άρεσε στη μία ή την άλλη παρουσιάστρια. Άρεσε στη δημοσιογράφο που είναι το πιο σημαντικό. Εκείνη ήταν ο δέκτης του. Θα τα ρεβάσω τώρα το επίπεδο. Θα σύρω το όλο το γήπεδο. Έλα το υπεράνω. Γιώργο μου, δεν κατάλαβες μάλλον το σχολείο μου. Γιατί ίσως να μην είδες το απόσπασμα. Εγώ, Γιώργο μου, μίλησα. Δεν με ενόχλησε καθόλου που ρώτησε την κοπέλα. Είπα απλά ότι την κοπέλα δεν την ξέρει κανείς. Οπότε μπορεί να μην αφορά στον κόσμο που βλέπει τι κάνει η δημοσιογράφος, με ποιον τα έχει. Εγώ αυτό που είπα για σένα, που σε συμπαθώ και το είπα και στην προηγούμενη δήλωσή μου, ότι μου αρέσει πολύ τα βήματα που ακολουθείς, η στοχοπροσήλωση που έχεις, αυτό που κάνεις και μπράβο σου. Είπα ότι τον ενόχλησε η ερώτηση για το Survivor και δεν θέλει να απαντήσει. Mm. Και αυτό που του είπα είναι ότι πρέπει να κάνει κάτι πιο μεγάλο από το Survivor για να ξεχαστεί το Survivor και να κάνουμε focus σε αυτό το καινούριο που θέλει να κάνει και να πετύχει. Αυτό είπα. Άρα η συμπεριφορά της Μπέτης. Ότι. Εντάξει, και το να κάνει κάτι πιο μεγάλο, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ξεπεράσει το Survivor. Γενικότερα. Φταίμε κι εμείς. Όταν τον ρωτάμε συνέχεια για το Survivor. Εντάξει, φταίμε κι εμείς. Μα είπε και η Μαρία εδώ, ρωτάνε άλλους κι άλλους. Δεν θα ρωτήσω τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ναι, τον περιμέναμε κι όλους και στον Σταρ, πώς και πώς. Απλά εδώ τώρα τον ρωτήσανε για την σύντροφό του. Γι' αυτό. Δηλαδή μπήκαν σε κάτι πιο προσωπικό, γι' αυτό και ο Γιώργος είπε. Θα σου άρεσε τώρα να σε ρωτήσω κι εγώ. Μα δεν το ξέρει τόσα χρόνια το παιχνίδι ο Γιώργος. Δεν το ξέρει ότι μόλις εμφανιστεί μια κοπέλα. Φωτογραφήθηκε μαζί τη. Σε όλο τον κόσμο όμως ρωτάνε. Δεν είναι η προσωπική μου ζωή. Μπορεί να πει: δεν θέλω να πω τίποτα για την προσωπική μου ζωή. Μόνο του βγήκε και είπε: είμαι πολύ ερωτευμένο. Ωραία, γιατί δεν σε χαλάει που έκανε χιούμορ άνθρωπο. Αντί να απαντήσει και να πει: γιατί με ρωτάνε 20 χρόνια για το Μάζι και τα παιδιά του. Ωραία, και ο Γιώργος βρήκε έναν πιο αστείο τρόπο να απαντήσει. Αντί να πει: δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ δεν κατέκρινα τον τρόπο που το αντιμετώπισε. Ούτε θεώρησε ότι ήταν κακό που το ρώτησε τη ρεπόρτερ. Λέω γιατί αμήνυε. Μάλλον άλλη εκπομπή είδε. Άλλη εκπομπή σίγουρα, όχι εμά. Πάντω ο διπλανό δεν γελάει. Μα τόσο πήγε τότε, λέω να το πω. Έλεγα αυτό τον επηρέασε, του λέγε έλα. Ο διπλανός θα φταίει.